Σ' άλλο έχει προκαλέσει στη Μεγάλη Βρετανία το βίντεο που δημοσίευσε η εφημερίδα Σαν και στο οποίο φαίνεται η Βασίλισσα Ελισάβετ σε ηλικία 7 ετών να χαιρετά ναζιστικά. Το βίντεο γυρίστηκε στα ανάκτορα του Μπαλμόραλ το 1933. Το Buckingham δηλώνει ότι η Βασίλισσα ήταν πολύ μικρή τότε για να καταλάβει τι σημαίνει αυτό που έκανε. Η Σαν ξεκινά από μια θέση, μια αγνή θέση, ότι είναι προς το συμφέρον του κοινού να δημοσιοποιείται ένα ντοκουμέντο, ένα υλικό ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας. Βασιλιάς της Βρετανίας εκείνη την περίοδο ήταν ο Εδωάρδος ο 8ος. Παρετήθηκε από το θρόνο για να παντρευτεί την Wally Simpson, μια δύο φορές διαζευμένη κοσμική Αμερικανίδα. Ο Εδουάρδος συνάντησε τον Χίτλερ στη Γερμανία το 1937, ένα χρόνο αφού του είχε παρετηθεί για να παντρευτεί τη Simpson. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Βασίλισσα Ελισάβετ εργαζόταν στον Ερυθρό Σταυρό, ενώ η βασιλική οικογένεια δεν εγκατέλειψε ποτέ τη χώρα παρά τους γερμανικούς βομβαρδισμούς. Πέρασα περισσότερα από 6 χρόνια στα βασιλικά αρχεία ερευνώντας την επίσημη βιογραφία της Βασιλομήτωρος. Όπως μπορείτε να δείτε, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βιβλίο και διάβασα χιλιάδες επιστολές της που είχαν γραφτεί τη δεκαετία του 1920, 30 και 40 και θα έλεγα ότι δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο ότι έγραψε ή ένιωσε ποτέ κάτι φιλοναζιστικό. Η 89χρονη Ελισάβετ είναι πολύ δημοφιλής και το Σεπτέμβριο θα γίνει η μονάρχης που θα έχει βασιλέψει περισσότερο στη Βρετανία, καθώς η βασιλεία της θα ξεπεράσει σε διάρκεια εκείνη της βασίλισσας Βικτωρίας.